984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Είναι Πέμπτη, έχει 1η Ιουλίου. Κυρίες, κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ξεκινάει η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984. Καμίνει σήμερα η Κρήτη με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η πολιτική προστασία προειδοποιεί και όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα της περιφέρειας Κρήτης που αποτελούν το μηχανισμό της έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ανάγκης. Κλειστός μάλιστα παραμένει σήμερα και ο Εθνικός Δρυμός της Αμαριάς με απόφαση της Διεύθυνσης Δασών Χανίων. Πριν προχωρήσω και καλωσορίσω στο πλαίσιο του Δελτίου τον γιατρό, τον Νίκολο Θουράκη, να σας δώσω τις θερμοκρασίες που επικρατούν αυτή την ώρα βάσει της τελευταίας ενημέρωσης που δίνουν οι μετεωρολογικοί σταθμοί οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στην Κρήτη από το Αστεροσκοπείο Αθηνών. Στους Άγιους Πάντες Χανίων 38 βαθμοί Κελσίου, 40 στον Ελικιανό, 36 στην Ασίγωνιά, 35 στην περιοχή Ασκήφου. Στη Βαγιονιά Ηρακλείου 39 βαθμοί, Βρύσες Χανίων 36 βαθμοί, πάντα με αλφαβητική σειρά δίνονται αυτά τα στοιχεία. Γόρτινα Ηρακλείου 39 βαθμοί, Έλους Χανίων 37, Ζυμβραγού Χανίων 37, Κακόπετρος Χανίων 37, Κάμπη Κεραμιών Χανίων 37, Κάνδανος 37 βαθμοί Κελσίου και Κολυμπάρη 38, Μεταξοχώρη 37 βαθμοί, Μοίρες Πετροκεφάλι 37, Νεάπολη Λεσιθίου 35, Πλατανιάς Χανίων 40, Πλώρα Ηρακλείου 40, Ποτάμι Ρεθύμνου 38, Πειράθη Ηρακλείου 38 βαθμοί Κελσίου, 40 στη Σαμαριά, 36 στο Σέμπρονα Χανίων, 38 στην περιοχή Σίβα Ηρακλείου, 38 στο Σπύλι Ρεθύμνου, 40 στο Σταλοχανίων, στα Σφακιά 36 βαθμοί Κελσίου, 36 στο Φουρφουρά, στα Χανιά στο Ακροτήρι 40 βαθμοί, στο κέντρο των Χανίων 38 βαθμοί και στα νότια των Χανίων 41 βαθμοί Κελσίου. Και πάντα με την αίσθηση που δίνει η θερμοκρασία εξαιτίας του ότι στα αστικά κέντρα είναι διαφορετικά τα πράγματα, η θερμοκρασία να είναι περισσότερη. Κύριε Λαθουράκη, καλό μεσημέρι από τον 984. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας. Σε αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέχει ο καθένας από εμάς. Προφανώς λοιπόν σε αυτή την περίοδο αυτή του καύσωνα, η οποία έχουμε εισέλθει νομίζω αρκετές μέρες τώρα και με το πικ το σημερινό, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποφεύγουμε κάθε είδους επαφή με τον ήλιο τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή από τις 11 μέχρι τις 5. Οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι παχύσαρκοι, έχουν προβλήματα χρόνιων παθήσεων όπως αναπνευστικά προβλήματα, χαπ, έχουν ζαχαροδιαβήτη, έχουν καρδιαρκές ή νευρολογικές παθήσεις, αυτοί θα πρέπει να παραμένουν σε ένα δροσερό περιβάλλον όλη τη διάρκεια της μέρας, να αποφεύγουν την σωματική εργασία και την έκθεση στον ήλιο και να λαμβάνουν και τα απαραίτητα βέβαια υγρά, τα οποία θα πρέπει να είναι σε αρκετές μεγάλες ποσότητες ώστε να μην αφυτατωθούν. Επίσης, θα ήθελα να πω και τους εργαζόμενους, γιατί πολλοί εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή εκτίθενται στον ήλιο και δουλεύουν. Ακριβώς αυτό θα σας ρωτούσα. Είναι και εκείνοι οι άνθρωποι, ωστόσο, οι οποίοι δεν μπορούν να το αποφύγουν. Έτσι, τα οποία θα πρέπει να φοράνε τουλάχιστον αυτοί να φορούν τα ελαφριά ρούχα, ανοιχτόχρωμα, άνετα, να κάνουν συχνά ντους, ακόμα και τη διάρκεια της εργασίας τους, και οπωσδήποτε να προσλαμβάνουν τακτικά ακόμα και ένα ποτήρι νερό ανά 15 με 20 λεπτά. Σίγουρα, αν μπορούν να καλυφθούν και να βρίσκονται και σε μέρη πιο δροσερά, ώστε να συνεχίζουν τη δραστηριότητά τους, αυτό είναι ό,τι καλύτερο. Και ιδίως στις μεσημεριανές ώρες, ούτε αυτοί δεν πρέπει να εκτίθενται στον ήλιο. Μάλιστα. Τώρα, ξέρετε, να σας πω, το πιο προσφυλέ σε όλους μας και όταν υπάρχει ζέστη είναι: πάμε να κάνουμε μία βουτιά. Δεν ξέρω πώς αυτό μπορούμε σωστά να το χρησιμοποιήσουμε. Πώς μπορεί η βουτιά να μας κάνει καλό αντί για κακό. Όπως επίσης πάρα πολλές φορές λέμε, δεν θα αναφέρω σαφέστατα κάποιο επώνυμο προϊόν για τους ευνόητους λόγους, αλλά λέμε ας πιούμε ένα παγωμένο ποτό, να δροσιστούμε. Εδώ τι γίνεται, γιατρέ? Προφανώς το ποτό αυτές τις μέρες δεν ενδείκνυται, όπως και το αλκοόλ, το οποίο επιδεινώνει και αυξάνει τη θερμοκρασία του σώματός μας. Αυτό που ενδείκνυται είναι μόνο το νερό, και είπαμε σε αρκετές μεγάλες ποσότητες. Και καλό θα είναι να αποφεύγουμε τη θάλασσα, τον ήλιο, την έκθεσή μας τις ώρες από 11 μέχρι 5
οι οποίες είναι οι ώρες υψηλών θερμοκρασιών. Μπορούμε να πάμε στη θάλασσα είτε πολύ τις πρώτες πρωινές ώρες, είτε μετά το βράδυ που είναι χαμηλότερες θερμοκρασίες και η έκθεση των ήλιων είναι πιο μικρή. Αν τώρα βρεθούμε στη θάλασσα αυτές τις ώρες, νομίζω ότι πρέπει να επιλέξουμε οπωσδήποτε ένα σκιερό μέρος να βρισκόμαστε κάτω από σκιά, όχι κάτω από τον ήλιο. Για τους ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, χρειάζεται κάποια αλλαγή, γιατί πολλοί γινόμαστε και γιατροί, ξέρετε. Οπωσδήποτε σε ανθρώπους οι οποίοι λαμβάνουν κάποια νευρολογικά ή καρδιολογικά αντιπερταστικά φάρμακα, θα πρέπει να συνομηθούμε με τον γιατρό τους, μήπως χρειαστεί κάποια τροποποίηση της αγωγής αυτές τις μέρες. Ιδίως στα αντιπερταστικά, τα οποία μπορεί για κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να χάνουμε αρκετές ποσότητες ηλεκτρολιτών και υγρών και ίσως χρειαστεί μια μικρή μείωση της αγωγής. Αλλά αυτό πάντα σε συνεννόηση με τον γιατρό τους, δηλαδή οτιδήποτε χρειαστεί θα πρέπει να επικοινωνήσουν μαζί του. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πιο βασικά για εκείνα τα οποία θα πρέπει να έχουμε κατά νου εφόσον συνεχιστούν και έτσι τα φαινόμενα αλλά και κάθε φορά που έχουμε υψηλές θερμοκρασίες. Κύριε Λευθουράκη, σας ευχαριστώ ιδιαίτερως. Να είστε καλά. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σήμερα, αν και βέβαια υψηλός θα είναι και αύριο, όπως βλέπω από το δελτίο της πολιτικής προστασίας, καθώς ο δείκτης επικινδυνότητας θα βρίσκεται στο 4 σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Χανιά. Σε επιφυλακή είναι όλα τα μέσα της πολιτικής προστασίας, όπως ενημερωνόμαστε από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Γιάννη Λεονταράκη. Υψηλός σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς σε Πελοπόννησο επίσης, Βιωτία, Φθιώτιδα, Δωδεκάνησα, κυρίως στα ανατολικά τμήματα των νησιών, τοπικά στα νότια τμήματα της Κρήτης, αλλά και κατά μήκος του υπηρετικού κορμού της χώρας, ανατολικά της Πίνδου. Δεύτερη νύχτα με φωτιές χθες στην Κρήτη, με την πυροσβεστική να δίνει μάχη για την κατάσβεση φωτιάς στη Σιτία μεταξύ των περιοχών Αχλάδια και Μαρονιάς, η οποία έκαψε κυρίως χορτολιβαδική και θαμνό διέκταση. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 39 πυροσβέστες και 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και μαζί με 14 πυροσβεστικά οχήματα. Χθες στο Χεράκι υπενθυμίζω ότι οι φλόγες αποτέφρωσαν 120 στρέμματα δασικής έκτασης, ενώ στις ασίτες 140 στρέμματα. Από αυτά τα 100 χορτολιβαδικής, τα 20 δασικής και τα 20 αγροτικής. Γύριζω σελίδα, εάν δεν πειθαρχήσει η Ευρώπη, θα την πλήξει και νέο κύμα κορονοϊού, προειδοποιεί ο Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, Hans Kluge, εξαιτίας της μετάλλαξης Δέλτα. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε, υπογράμμισε ότι κατά τα φαινόμενα η περίοδος των 10 εβδομάδων ύφεσης του κορονοϊού στην Γερεά Ήπειρο φτάνει πλέον στο τέλος της. Ένα νέο κύμα μολύνσεων είναι αναπόφευκτο εφόσον οι πολίτες αλλά και οι κυβερνήσεις δεν πειθαρχούν στα μέτρα περιορισμού της πανδημίας που επιβάλλονται ή επενδεικτικά. Ήδη την περασμένη εβδομάδα σημειώθηκε αύξηση κρουσμάτων κατά 10% σημείωσε, αποδίδοντας το φαινόμενο και στη χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων. Από την Κρήτη ξεκινά και η επόμενη φάση της επιχείρησης Ελευθερία με εμβολιασμούς κατοίκων σε απομακρυσμένες περιοχές, ακόμα και σε πλατείες. Σήμερα από το Ρέθυμνο, ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας σημείωσε: οι εισαγωγές έχουν μειωθεί στα νοσοκομεία της Κρήτης και στις κλινικές COVID, όπως και στις ΜΕΘ. Διαπιστώνουμε ότι η νόσος μειώνεται. Από την άλλη, πράγματι, λόγω της αύξησης της κινητικότητας των νέων λόγω του καλοκαιριού, έχουμε ως αποτέλεσμα να υπάρχουν κρούσματα. Το γνωρίζαμε διότι έχει να κάνει με τις διακοπές των νέων, όπως συνέβαινε και πέρυσι το καλοκαίρι. Το ίδιο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Για να το αντιμετωπίσουμε αυτό προσέχουμε. Φοράμε μάσκες εκεί που υπάρχει συνωστισμός. Αυξάνουμε το ποσοστό των εμβολιασμών. Δημιουργούμε προϋποθέσεις για την προστασία της κοινωνίας. Αυτός είναι ο στόχος, πρόσθεσε ο Υπουργός Υγείας, επισημένοντας ότι ως Υπουργείο και Κυβέρνηση δεν ζητάμε από τους συμπολίτες μας να κλειστούν μέσα στα σπίτια τους. Αυτό δεν γίνεται. Προτείνουμε με το όπλο που έδωσε η επιστήμη τον εμβολιασμό να έχουμε τη δυνατότητα να προστατεύσουμε την κοινωνία, τους πολίτες, ακόμα και αυτούς που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές. Υπάρχουν ορεινές περιοχές και χωριά στην Κρήτη, κοινότητες σε απομακρυσμένες περιοχές που ενδεχομένως κάποιοι συμπολίτες μας θέλουν να εμβολιαστούν. Εδώ είμαστε λοιπόν γι' αυτό το λόγο.
Πρόσκληση προς τους ανεμβολιαστούς να μην αφήσουν να περάσει ανεκμετάλλευτο το καλοκαίρι απευθύνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Άκης Σκέρτσος με δήλωση ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Άλλωστε προσθέτει, τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας στο μέλλον θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα. Θα αφορούν μόνο τους ανεμβολιαστούς και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Οριζόντια περιοριστικά μέτρα προφανώς δεν πρόκειται να ληφθούν ξανά. Η οικονομία και η κοινωνία δεν πρόκειται να ξανακλείσουν για να προστατευθούν οι ανεμβολιαστοί που έχουν καθολική, δωρεάν και εύκολη πρόσβαση στα εμβόλια. Τα όποια περιοριστικά μέτρα δημόσιας υγείας θα είναι τοπικού ή σημειακού χαρακτήρα, θα αφορούν μόνο τους ανεμβολιαστούς και δεν θα συνοδεύονται από οικονομική στήριξη. Ταυτόχρονα, οι εμβολιασμένοι θα ανακτούν σταδιακά την κανονικότητα της προπανδημικής ζωής τους, μαζί με τα δικαιώματα που περιορίστηκαν τους προηγούμενους μήνες, όπως ήδη συμβαίνει, ανέφερε ενδεικτικά. Ανακοινώσεις αναμένονται από την άλλη στο θέμα του εμβολιασμού των εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών, καθώς η Ιβάνα Παπαευαγγέλου προανήγγειλε εξελίξεις και μάλιστα άμεσα. Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμού αναμένεται να προχωρήσουν σε σύσταση για τον εμβολιασμό των παιδιών λυκείου έναντι του κορονοϊού, όπως και των παιδιών με υποκείμενα νοσήματα ηλικίας άνω των 12 ετών. Η καθηγήτρια παιδιατρικής λοιμοξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Ειδικών Βάνα Παπαευαγγέλου ανακοίνωσε πως οι ειδικοί θα εισηγηθούν άμεσα τον εμβολιασμό των παιδιών. Μόλις υπάρξει εισήγηση της Επιτροπής για εμβολιασμό παιδιών, θα δρομολογηθεί αυτή η δυνατότητα, δήλωσε από το Ρέθυμνο ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κεκίλιας. Ξεκινά από σήμερα 5η 1η Ιουλίου η διάθεση των δωρεάν self-test στα φαρμακεία όλης της χώρας. Το σύστημα θα λειτουργεί μέχρι και την Δευτέρα, μέχρι και το Σάββατο 10 του μήνα, με μία μικρή διακοπή, Σάββατο 3 Ιουλίου έως Δευτέρα 5 Ιουλίου. Κατά το πρώτο δεκαήμερο αυτού του μήνα θα διανέμονται 4 self-test σε εργαζόμενους στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα και σε νέους από 18 έως 30 ετών για να καλυφθούν για ολόκληρο το μήνα. Δεν θα λαμβάνουν self-test όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους. Ευνηδιασμένοι και δυσαρεστημένοι με τη δημιουργία διαφορετικών χώρων και εμβολιασμένους για εμβολιασμένους και μη στην εστίαση, οι επιχειρηματίες μιλούν για νέο οικονομικό πλήγμα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, καθώς οι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν εκτός της επιχείρησης τους θαμώνες, αλλά και ούτε να κάνουν οι ίδιοι ελέγχους, καθώς αυτό είναι αποτρεπτικό για τον κόσμο. Οι περισσότεροι αναμένουν την εξειδίκευση των μέτρων έτσι ώστε να δουν πώς και αν μπορούν να εφαρμόσουν όσα αποφασίστηκαν. Την ίδια στιγμή αναφέρουν ότι είναι αναγκαίο να λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι των εστιατορίων, ειδικά για τους τουρίστες. Για πρόστιχη πράξη στην εστίαση μίλησε χθες ο Ηλίας Μαμαλάκης στον 984. Ανεφάρμοστα τα μέτρα και χωρίς καμία διαβούλευση στην εστίαση, είπαν από το Ηράκλειο ο Νίκος Ριγάκης, αντιπρόεδρος των καταστημάτων εστίασης, και ο Ανδρέας Κλαψινός, πρόεδρος στο χώρο της εστίασης, αναψυχής από το Ρέθυμνο. Σε εφαρμογή από σήμερα 1η Ιουλίου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19, το οποίο εναρμονίζει τους ταξιδιωτικούς κανόνες και διευκολύνει τις διασυνοριακές μετακινήσεις των πολιτών με ασφάλεια εντός της Ευρώπης. Το πιστοποιητικό έχει ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες και το χρησιμοποιούν ήδη εκατομμύρια πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από σήμερα και για τους επόμενους 12 μήνες, το πιστοποιητικό θα είναι απαραίτητο για τις μετακινήσεις των πολιτών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν, και μέσα στις επόμενες ημέρες θα είναι απαραίτητο και στην Ελβετία. Την παραίτησή της υπέβαλε στον Δήμαρχο Ηρακλείου η πρόεδρος της ΔΕΠΑΝΑΛ, Ευαγγελία Σχιναράκη Ηλιάκη, με την επισήμανση η επιστολή της να δοθεί και στη δημοσιότητα. Έγινε δεκτή από τον Δήμαρχο. Η κυρία Σχιναράκη αναφέρει μεταξύ άλλων ότι δεν υπάρχει πλέον κοινός στόχος και σκοπός. Έχουν παρέλθει, λέει, συγκεκριμένα 15 ημέρες από την ημέρα που σας κοινοποίησα εμπιστευτική επιστολή με την οποία σας εξέθεσα την κατάσταση που επικρατεί στη δημοτική επιχείρηση, την προεδρία της οποίας μου εμπιστευθήκατε και η οποία αποτελεί τροχοπέδι στην εύρυθμη και διάφανη λειτουργία της, αλλά και στη δική μου παρουσία. Περίμενα πως η κοινοποίησή της σε εσάς θα αποτελούσε το εύνασμα για μια σειρά εξελίξεων.
Προφανώς οι επιλογές είναι διαφορετικές και το σέβομαι απόλυτα, αφού εσείς έχετε την ευθύνη της συνολικής λειτουργίας του Δήμου. Για το λόγο αυτό, συνεχίζει η κυρία Σχιναράκη, σας καλώ να θεωρήσετε δεδομένη την δεύτερη επιλογή που σας αναφέρω στην επιστολή μου, να την εκλάβετε ως παραίτηση από τη θέση του Προέδρου, αφού δεν υπάρχει πλέον κοινός στόχος και σκοπός, όπως χαρακτηριστικά αναφέρω. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου. Ιστερόγραφο, επειδή η πορεία μας και η λειτουργία μας πρέπει να είναι ξεκάθαρη, σας καλώ να δώσετε στη δημοσιότητα την επιστολή με ημερομηνία 16/6/2021, ώστε οι δημότες να έχουν πλήρη εικόνα για τους λόγους της παραίτησης. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Ηρακλείου αναφέρει στη συνέχεια. Η κυρία Ευαγγελία Σχιναράκη-Λιάκη υπέβαλε σήμερα οριστικά την παραίτησή της από την Προεδρία της ΔΕΠΑΝΑΛ. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έκανε αποδεκτή την παραίτηση και την ευχαριστεί για την συνεργασία που είχαν και τη μέχρι σήμερα προσφορά της στην ΔΕΠΑΝΑΛ. Τρίωρη παράσταση διαμαρτυρία των εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό την 5η-8η του μήνα, έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, καθώς 65 επικουρικοί εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων, των οποίων η σύμβαση λήγει 31 Οκτωβρίου, είναι αντιμέτωποι με την απόλυση. Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Βρύσαλη, έτσι, γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Αδουγεράκη, σε εσάς τους ακροατές σας, καλό μήνα. Ήδη σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας μας και στο δικό μας και στο νησί τελειώνουν οι συμβάσεις επικουρικού προσωπικού τέλος του Οκτώβρη και, και έπονται και οι συμβάσεις στην καθαριότητα της ήτησης τέλος του Δεκέμβρη. Αυτή η κοροϊδία των συμβάσεων των επικουρικών εργαζομένων πρέπει να σταματήσει. Διαχρονικά έχουν ευθύνες όλες οι κυβερνήσεις που αντί να κάνουν μόνιμες προσλήψεις έχουν γεμίσει τα νοσοκομεία με ένα 30-40% προσωπικό με ημερομηνία λήξης, με ό,τι αυτό σημαίνει στη ζωή και στα δικαιώματα εργαζομένων και ασθενών. Πήραμε την πρωτοβουλία αυτή, έχουμε καλέσει και τα άλλα σωματεία της υγείας και της πρόνοιας. Ήδη από το πρωί σήμερα έχουν ανταποκριθεί αρκετά σωματεία όπως αυτά και του Αγίου Νικολάου, όπως επίσης έχει γίνει κάλεσμα και στα υπόλοιπα σωματεία, ώστε να υπάρχει μια μαζική παράσταση διαμαρτυρίας και να δοθεί οριστική λύση, βεβαίως με πρωτοβουλία που θα πρέπει να αναλάβει η κυβέρνηση, γιατί ως τώρα το νέο ΕΣΥ που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός δεν μας δίνει καμιά αισιοδοξία ότι θα υπάρχει ένα αίσιο αποτέλεσμα σε σχέση με το δίκαιο αίτημα της μονιμοποίησης όλων αυτών των συμβασιούχων και βεβαίως με τις μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στα νοσοκομεία, όπως επίσης και η πανδημία που δεν αντιμετωπίζεται ούτε με ευκαιριακές, ούτε με αποσπασματικές λύσεις, ούτε βέβαια με την επίκληση της ατομικής ευθύνης που η κυβέρνηση και με την παρουσία του κυρίου Κικίλια την έχει απογειώσει. Αντί να ενισχύσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στα νοσοκομεία και βεβαίως να σταματήσουν οι παλινοδίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που εξυπηρετούν τους λίγους μόνο ομίλους επιχειρηματικούς, θα έπρεπε να σκύψει πάνω στην αντιμετώπιση της καθολικής δωρεάν παροχής υγείας, το να παρέχονται όλα τα ασφαλή εμβόλια στον κόσμο και βεβαίως να υπάρχει το προσωπικό αυτό που να καλύπτει με κινητές μονάδες τα κέντρα υγείας για να γίνει το εμβολιασμός εκεί που κατοικεί ο μεγάλος, η τρίτη ηλικία, αλλά και οι εργαζόμενοι στους διάφορους χώρους δουλειάς που δεν μπαίνονται κανένα μέτρο προστασίας με ευθύνη των μεγάλων εργοδοτών. Να σας πω την αλήθεια, είναι τόσα αυτά τα οποία έχετε καταγγείλει τους τελευταίους μήνες, κύριε Βρύσαλη, που πραγματικά χάνεις το μέτρημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, δηλαδή τους επικουρικούς, τους ανθρώπους οι οποίοι θα βρεθούν εκτός εργασίας, αυτή την πολιτική του φύγε εσύ, έλα εσύ, συγχωνεύσεις κλινικών, λήψεις, ιατροφαρμακευτικά, αιματηρά εξιτήρια και όλα όσα έχετε πει μέχρι σήμερα, αλήθεια, κάνεις το μέτρημα. Ακριβώς, κύριε Αντουγεράκη, και τα λέμε όχι μόνο για να τα περιγράφουμε, αλλά κύριε, να δείξουμε και στον υπόλοιπο κόσμο που μας ακούει ότι σήμερα η στήριξη του αγώνα των υγειονομικών έχει να κάνει πρώτα και κύρια με τα δικά του συμφέροντα και δικαιώματα του να έχουν υγεία που να καλύπτει τις ανάγκες. Δεν μπορεί σήμερα να υπάρχουν τόσοι αξιόλογοι επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων και η πολιτεία αντί να κάνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού να έχει συμβάσεις με ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί τα χειρουργεία
ακριβώς να μην λειτουργούν όπως γίνεται στο Βενιζέλιο ή να υπολείπονται και στο Πανεπιστημιακό και στα άλλα νοσοκομεία, και αντί να παίρνει μόνιμες και οριστικές λύσεις, να αντιμετωπίζονται με μετακινήσεις προσωπικού από νομό σε νομό και σε νομό. Αυτά όλα τα καταγγέλουμε ακριβώς γιατί το νέο ΕΣΥ που χτίζεται στο ΕΣΥ το σημερινό θα βάλει ανεξίτηλα τα σημάδια της επικινδυνότητας και της υποβάθμισης των υπηρεσιών υγείας σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα χρόνια, αν τυχόν περάσουν. Άρα λοιπόν την 5η 8 του μήνα είναι παγκρίτια αυτή η τρίωρη παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας, κύριε Βρυσαλή, έτσι? Ακριβώς, είναι κάλεσμα για να πάρουν αντίστοιχες πρωτοβουλίες και αποφάσεις στα άλλα σωματεία. Απευθυνόμαστε στα σωματεία των νοσοκομείων, των προνοιακών ιδρυμάτων, των κέντρων υγείας, γιατί αυτό το κομμάτι αφορά αφορά την υγεία όλους τους εργαζόμενους και τους κατοίκους και τις επαρχίες και τις πόλεις που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα όταν χρειαστούν θέματα υγείας και πρόνοιας να παρέχει η πολιτεία. Κύριε Βρύσαλη, σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε εσάς και στον κόσμο. Επίσης, την ανάγκη απόσταξης κρίσης επισήμαναν στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αμπελοκαλλιεργητές και αμβικούχοι, καθώς οι δεξαμενές παραμένουν γεμάτες, η εστίαση και ο τουρισμός κάνουν δηλαδή, ενώ σε ένα περίπου μήνα ξεκινά ο τρίγος. Τι λοιπόν μπορεί να γίνει? Και πέρυσι το ίδιο πρόβλημα, κύριε Χιλετζάκη, και φέτος το ίδιο πρόβλημα, αλλά ακόμα μεγαλύτερο. Άραγε υπάρχει λύση. Καλό μεσημέρι. Κυρία Δουλγεράκη, καλό μεσημέρι. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου πριν από 2 μέρες ήταν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συναντήσαμε τον Γενικό Διευθυντή. Του θέσαμε το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το πρόβλημα του σήμερα είναι ότι οι δεξαμενές είναι γεμάτες, ότι το κρασί δεν φεύγει, οι εμπορικές πράξεις γίνονται με το σταγονόμετρο. Ο κύριος Κωνσταντακόπουλος το κατάλαβε, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είχαμε μαζί μας την εξαιρετική νομική σύμβουλο, την κυρία Χρυσικοπούλου, που δούλεψε την απόσταξη κρίσης όπως κανένας άλλος την προηγούμενη φορά. Και όλοι οι δρόμοι οδηγούν να γίνει μια νέα απόσταξη κρίσης. Μια νέα απόσταξη κρίσης όμως, αλλά με τι τιμή θα δοθούν. Ακριβώς, αυτό θα ρωτούσα. Τι θα λέει, και τι ποσότητες θα απορροφήσουν. Μία από τις προτάσεις της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, μαζί με την νομική σύμβουλο, που την καταθέσαμε επίσημα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, είναι ότι όσοι οι νοποιοί παραλάβανε πέρυσι τα φύλλα, όσοι οι νοποιοί βάλανε μπροστά τη λέξη παραγωγός για να μην μείνουν τα σταφύλια στις κρουμούλες, όπως ήταν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, αυτοί οι οποίοι θα έχουν τα έξτρα μόρια και την προφιά για να μπουν στη φετινή απόσταξη κρίσης. Το ξέρουμε ότι τα χρήματα είναι μειωμένα, το ξέρουμε ότι είναι εθνικά πλέον τα χρήματα, γιατί πέρυσι ήταν ευρωπαϊκό το κονδύλι, αλλά ευελπιστούμε, όπως έγινε στον πράσινο τρίγο, που ακριβώς το ποσό ήταν 300.000 ευρώ και έφτασε στο 1.400.000 ευρώ, έτσι και την απόσταξη κρίσης θα φτάσει το ποσό που χρειάζεται για να καλυφθεί ο υλικός κόσμος της χώρας και να μείνει τα σταφύλια στα αζήτητα και στις κουρμούλες σε ένα μήνα που έρχεται ο τρίγος. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου δηλώνει παρόν. Συνεδριάζουμε καθημερινά για αυτό το θέμα. Θέλουμε να απορροφήσουμε τα σταφύλια του νομού Ηρακλείου. Δεν θέλουμε να μείνουν δυσαρεστημένοι παραγωγοί. Θέλουμε να γίνει πληρωμή στην ώρα τους και θέλουμε το εξαιρετικό προϊόν που λέγεται κριτικό κρασί, υπόπειρη γενής ποικιλίας μας, αυτές να είναι στα ράφια και όχι εισαγόμενα κρασιά φτηνά που πραγματικά δεν αρμόζουν σε ένα νησί με τέτοια γενική παράδοση. Μάλιστα. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Χιλετζάκη. Τελειώσαμε με τα χρήματα της ενίσχυσης. Ότι τους αναλογούσαν οι δικαιούχοι, μικρό ή μεγάλο, το πήραν, εξοφλήθηκαν? Κύριε Αντουλγεράκη, ξεκίνησε χθες η πληρωμή, 4 ώρα το απόγευμα. Όσοι είναι κάτοχοι της Τράπεζας Πειραιώς είναι αυτοί που θα δούνε, που έχουν δει μάλλον πρώτοι τα χρήματά τους και είναι δικαιούχοι του υπολείπου που ανέρχεται σε 101 εκατομμύρια ευρώ και αφορά περίπου 475.000 παραγωγούς σε όλη την ελληνική επικράτεια. Υπάρχουν, η πληρωμή τρέχει ακόμα, υπάρχουν και συστημικές τράπεζες όπως είναι η Εθνική, η Alpha Bank, η Eurobank, η Μακρύτερη Συνεταιριστική, η δικιά μας εδώ η τοπική, που αυτές θα ξεκινήσουν να πιστώνουν από σήμερα το απόγευμα
και θα ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή το απόγευμα η διαδικασία πληρωμής. Όταν τελειώσουν οι συστημικές τράπεζες μαζί με την Αγροτική Τράπεζα, που είναι η Τράπεζα Πειραιώς, και γιατί τη λέω Αγροτική, γιατί έχει αγοράσει την Αγροτική, την πρώην τράπεζα, η δικιά μας των αγροτών. Επομένως, είναι η πρώτη τράπεζα που πιστώνει τα χρήματα πάντα σε όλες τις αγροτικές εταιρείες. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Όταν θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, θα μπορούμε να δούμε κατά πόσο έγινε, τι ποσοστό πληρώθηκε και αν μείνανε παραπονεμένη παραγωγή. Μάλιστα. Εφόσον ελέγξει ο κάθε παραγωγός το δικό του το λογαριασμό, αυτό είναι το ζητούμενο ουσιαστικά. Κύριε Χιλετζάκη, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας μεσημέρι. Καλά. Καλό μεσημέρι. 9:84. Η ώρα είναι 2:30. Κάθε τόπος έχει τις παραδόσεις του. Η δική μας παράδοση είναι να σας ταξιδεύουμε με την φιλοξενία και την ποιότητα που χρόνια τώρα επιλέγετε. Ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο, με εκπτώσεις και πακέτα προσφορών σε βραδινά και ημερήσια δρομολόγια, και κερδίζουμε περισσότερα με το πρόγραμμα Anek Smart. Πληροφορίες και κρατήσεις στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο www.anek.gr ή στα τηλέφωνα 28210 27500 και 281-0-30-8000. Τα δρομολόγια πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την Blue Star Ferries. Anek Lines. Ταξιδεύουμε υπεύθυνα. Ήξερες ότι με την Σύση Χριστίδου και την Κριτών Άρτος. Σύση. Ήξερες ότι η Κριτών Άρτος φτιάχνει αυθεντικά παξιμάδια ζυμωμένα με ελαιόλαδο και προζύμι. Τόσο νόστιμα και αφράτα που τρώγονται και μόνα τους. Δοκιμάστε κρύφαρο κουλουρίτσες με λιναρόσπορο. Κριτών Άρτος. Αυτά μ' αρέσουν. Άλλη μια μέρα ξεκινάει και εσύ μπορείς και πάλι να τους φροντίσεις όλους. Να φτάνεις πάντα εκεί που δεν μπορεί να φτάσει κανείς. Να προσφέρεις ενέργεια, υγεία, την ίδια τη ζωή. Υγιεινό, καθαρό, ουροζόμενο νερό Ρούβας. Εκφύσεως πρώτο. Αγοράζοντας νερό Ρούβας, συμβάλλεις και εσύ στο έργο της Στόχος Πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού. Καλά, τι κάνεις τέλος πάντων πάνω σε αυτό τον καναπέ? Γιατί δεν έχω βγάλει ανάμεσα από τα μαξιλάρια το τηλεκοντρόλ, κάτι γυαλιά, popcorn, κέρματα, κωδικούς e-banking. Ε, κωδικούς e-banking. Μην απορείς. Τώρα οι κωδικοί για την υπηρεσία Pancreta Online βγαίνουν από τον καναπέ σου. Χωρίς να τρέχεις σε κατάστημα. Απλώς μπες στο pancretaonline.gr και κάνε εγγραφή εύκολα και γρήγορα. Pancreta Online από την Pancreatia Τράπεζα. Pancreatia Τράπεζα. Στήριγμα σε έναν κόσμο που αλλάζει. Περάσαμε τον πύχη και φανήκαμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης σας. Προστασία της μηχανής. Σεβασμού στον οδηγό με υψηλές αποδόσεις σε χαμηλές τιμές. Σούπερ Κρέτα Γκάζ, Σταύρος Κουμουλάς. Πρατήριο υγρών καυσίμων ΕΚΟ, υγραέριο κίνησης και διανομής πετρελαίου θέρμανσης. Σούπερ Κρέτα Γκάζ, Σταύρος Κουμουλάς. Ματθεάκη 58, Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-253-500. Λεωφόρος Κνωσού 64, κατάστημα Ρεβόη. Και νέο κατάστημα εντός ΒΠΕ Ηρακλείου. Αξίζει για μία μπουκιά, για την τελευταία μπουκιά. Να μην πεις αυτό ήταν, φούσκωσα. Και να βρεις λίγο χώρο ακόμα για να την απολαύσεις. Ε, ναι, αξίζει. Στα Lidl, κάθε μπουκιά, κάθε κομμάτι, κάθε γουλιά αξίζει. Από Πέμπτη, μπούτι κοτόπουλου Ελλάδας, 725 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,92 ευρώ. Και χαλούμι, 225 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,57 ευρώ. Lidl, κάθε μέρα αξίζει. 9:84. Αληθινή ενημέρωση. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας με το οποίο δημιουργείται το νέο επικουρικό ταμείο, ενώ αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση εντός του πρώτου 15ήμερου του Ιούλη. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη μετατροπή σε κεφαλαιοποιητικό του συστήματος επικουρικής ασφάλισης με τη δημιουργία ατομικού κουμπαρά για κάθε ασφαλισμένο. Στο νέο ταμείο εντάσσονται υποχρεωτικά το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου 2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης, μισθωτοί δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, δικηγόροι, μηχανικοί. Προαιρετικά θα μπορούν να ενταχθούν σε αυτό οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών, οι οποίοι δεν έχουν υποχρεωτική επικουρική ασφάλιση, όπως για παράδειγμα ένας λογιστής, είτε είναι ήδη ασφαλισμένοι στο υφιστάμενο σύστημα.
Το Ταμείο θα είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και θα υπόκειται σε ισχυρή κρατική εποπτεία, ενώ θα επενδύει με αυστηρά και διαφανή κριτήρια. Στον 984 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Πάλμος, είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, ο οποίος μιλά για πλήγμα στα ταμεία με αυτή την τακτική. Εγώ θα σας αναφέρω 2-3 παραδείγματα για να δείτε ότι αυτά που λένε είναι τελείως ψέματα. Γιατί το νομοσχέδιο, πέρα από την στρατηγική που έχει, αυτό που πήγα να ξεκινήσω, έχει και μια προπαγάνδα η οποία προσπαθεί να πείσει και τους νέους συνταξιούχους από 1η-1η, όπως είπατε, του 22, αλλά και τους υπάρχοντες συνταξιούχους, ότι δεν σας ενδιαφέρει εμάς τους παλιούς, οι υπόλοιποι θα πάρετε αυξήσεις 43%. Μα είναι δυνατόν μετά από 40 χρόνια. Μετά από 40 χρόνια θα βγει ο πρώτος συνταξιούχος για να πάρει επικουρική σύνταξη από αυτούς. Να ξέρει από τα σήμερα ότι αυτός θα πάρει αύξηση 43%. Όταν ο νόμος Κατρούγκαλου έγραφε μέσα όταν ψηφίστηκε και μας κόψανε τις συντάξεις. Κοιτάξτε να δείτε, όταν το 21 θα υπάρχει ανάπτυξη και θα υπάρχει, τότε θα αυξηθούν και οι συντάξεις σας. Ανάπτυξη υπήρχε. Αυξήσεις είδαμε. Μειώσεις είδαμε. Ο νόμος Βρούτσι, ο τελευταίος νόμος Βρούτσι, έλεγε ότι η ανάπτυξη θα είναι μεγάλη και τα λοιπά και τα λοιπά και θα αυξηθούν οι συντάξεις και όλα αυτά τα ζητήματα. Έρχεται η κρίση, η υγειονομική κρίση, ούτε ανάπτυξη είχαμε και τα λοιπά. Και λέει, παιδιά, μέχρι εδώ ήταν τα πράγματα. Δεν μπορούν να προβλέψουν 1-2 χρόνια. Και αυτοί προβλέπουν μετά από 70 χρόνια ότι θα πάρουμε αυξήσεις. Αυτό είναι το γενικό τώρα. Εγώ να σας πω το εξής. Mm-hmm. Αυτά τα χρήματα θα είναι τζόγος, καθαρός. Το λένε και οι ίδιοι, δεν το κρύβουμε. Μην το λέμε εμείς, είναι τζόγος. Ο κάθε ασφαλισμένος. Επενδυτικό ρίσκο. Επενδυτικό ρίσκο τι θα πει. Επειδή εγώ ασχολούμουν κάποτε, όχι πως έπαιζα, αλλά έξερα τον τζόγο. Στο χρηματιστήριο. Επέρναμε μετοχές φωλή-φωλή. Υπάρχει φωλή-φωλή σήμερα. Εταιρεία. Μετοχές αγροτικής τραπέζης. Υπάρχει αγροτική τράπεζα σήμερα. Μέτκα. Υπάρχει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, αυτοί επενδύουν, γιατί δεν είναι ότι κέρδισε ένα χρόνο. Λέμε για τον επενδυτή, τον συνταξιούχο, όχι για τον επενδυτή τη ιδιωτική εταιρεία που θα επενδύει και θα τα απονομάει. Λέμε για τον επενδυτή συνταξιούχο. Αυτό θα επενδύει μετά. Ωραία, δεν μου λέτε, κύριε Πάλι. Βάσει αυτού που λέτε, θα έρχεται σε μένα που θα είμαι νέο συνταξιούχο, για να το κάνω έτσι το παράδειγμα. Που θα μπω στην αγορά εργασία από 1η-1η-2022 και θα μου πει, θα με ρωτήσει. Θέλεις εσύ να τζογάρεις ή χωρίς, εάν είμαι σε αυτή την κατηγορία με την επικουρική, ή χωρίς να με ρωτήσει, θα με προχωρήσει και θα με πάει σε αυτό το σύστημα? Υποχρεωτικά θα τζογάρεις. Το ερώτημα που θα σου κάνει θα είναι σε τι κίνδυνο. Πρώτο κίνδυνο, δεύτερο κίνδυνο ή τρίτο κίνδυνο. Ο τρίτος κίνδυνος θα σου λέει, είναι μεγάλος ο κίνδυνος, αλλά μόλις θα βγεις στη σύνταξη θα πάρεις και πολλά λεφτά. Μάλιστα. Ο δεύτερος κίνδυνος, ο μεσαίος. Όταν θα καταφέρεις, μισό λεπτό. Πάνε καλά σε επενδύσεις, αλλά η εμπειρία δείχνει, πέρα από αυτό που σας είπα, σε όλο τον κόσμο, όχι στην Ελλάδα μόνο. Γιατί μας φέρνουν παράδειγμα τι έγινε, λέει, ξέρω εγώ, στην Ελβετία και τον Καναδά, που αγοράσαν τις μετοχές του Ελβενιζέλος και πήγε καλά το Ελβενιζέλος και να μπήκανε μετοχές και συντάξεις, πάνε καλά κτλ. Υπάρχουν δεκάδες ασφαλιστικές εταιρείες και στην Αμερική και στην Ευρώπη και πρόσφατα στην Ελλάδα, ρουμανική, 180.000 ασφαλισμένοι, οι οποίοι φαλιρίσαν και τρώγανε. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των ΕΟΠΗ δηλαδή, και στην συστηματική έκδοση ψευδών συνταγογραφήσεων υγειονομικού υλικού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 13 άτομα, μεταξύ των οποίων τα αρχηγικά μέλη, όσο έγινε γνωστό, η λογίστρια της οργάνωσης και 2 γιατροί. Στη δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμα 65 άτομα, εκ των οποίων 54 γιατροί και ιδιοκτήτρια μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων. Το παράνομο οικονομικό όφελος για την οργάνωση και αντίστοιχα η ζημία σε βάρος του ελληνικού δημοσίου υπερβαίνει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2015, οι εμπλεκόμενοι συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική οργάνωση με διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους
για τη διάπραξη απατών με την έκδοση ψευδών βεβαιώσεων σε βάρος ΤΕΟΠΗ, καθώς και για την νομιμοποίηση των εσόδων τους από τις εγκληματικές τους δραστηριότητες. Επίσης, στο πλαίσιο της έρευνας εντοπίστηκαν και 4 μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή της Αττικής, από όπου τα μέλη της οργάνωσης αντλούσαν τα άμκα που χρησιμοποιούσαν. Οι συλληφθέντες με την κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στην εισαγγελία πλημμυλιωδικών ευθυνών και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση. Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, την 3η 29 Ιουνίου, βρέθηκαν μεταξύ άλλων 246.000 ευρώ, 2 πιστόλια κρότου λάμψης, κυνηγετική καραμπίνα, 517 φυσίγγια διαφόρων τύπων, κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ψηφιακά μέσα αποθήκευσης και πλήθος τιμολογίων παραστατικών, όπως επίσης και ιδιόχειρων σημειώσεων. Τα εγκαίνια της υπαίθριας περιοδικής έκθεσης 1821 η Κρήτη στην Ελληνική Επανάσταση θα πραγματοποιηθούν αύριο Παρασκευή 2 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Ιερών Πολυτεχνείου στο Ρέθυμνο. Η έκθεση θα είναι ελεύθερη για το κοινό και θα παραμείνει στην πλατεία έως τις 2 Αυγούστου. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Ελλάδα 2021. Εσπερινός αύριο το απόγευμα 2 Ιουλίου στις 7 στον Άγιο Ιακύνθο κάτω από το φως των αστεριών. Στο δροσερό Ιακύνθο παραμονή της εορτής του Αγίου των Αισθημάτων. Θα λειτουργήσει ο πατέρας Ανδρέας Κεφαλογιάννης και θα ψάλει ο Βασίλης Δραμουντάνης χωρίς μικρόφωνα και φώτα, όπως μεταξύ άλλων λέει στον 984 ο Λουδοβίκος των Αναγίων. Αυτή τη συνάντηση θα κάνουμε στον Άγιο Ιακύνθο, σε ένα δροσερό χώρο που η εποχή το προκαλεί αυτή την ανάβαση. Θα έχουμε τη λειτουργία, η οποία πάντα είναι κατανοητική, έτσι αλλιώς στην απόλυτη ησυχία, με απλά μέσα με καλούς ψάλτες και τον πατέρα ιερέα, τον παπά Γεώργιο, τον πατέρα, τον παπά Ανδρέα, τον Κεφαλογιάννη. Και στη συνέχεια έχουν μια συναυλία, θα το πούμε έτσι, με 3 χοροδίες στο θέατρο του Αγίου Ιακύνθου. Η Χειρά θέλει μια πολύ γνωστή χοροδία στον Κουσόνα, με φωνές μαγικές γυναικείες. Και η νεοσύστατη από 2 και 3 χρόνια τώρα του Δίου Μανογείων που συμπράττει μαζί με τη χοροδία από τις Σύσσες. Τι όμορφα που είναι όλα αυτά. Με πάνε έτσι κάπου αλλού στο καλοκαίρι, στις ομορφιές του καλοκαιριού, σε αυτές τις υπέροχες, πραγματικά υπέροχες βραδιές. Σου έχουν λείψει τα Ιακύνθια? Ναι, τα Ιακύνθια είναι μια... Φανταστείτε, 22 χρόνια τα κάνουμε. Και ήρθε ο κορονοϊός να μας κάνει ένα σπάσιμο, στο πούμε έτσι. Και εμείς προσπαθούμε με κάποιο τρόπο να κάνουμε. Φυσικά θα κάνουμε εκεί φέτος, στο χωριό μέσα. Τα λόγια δηλαδή, με υποστήριξη του Δήμου και της περιφέρειας. Γιορτές οι οποίες θα αφορούν τη μάνα. Τη μάνα που γέννησε, τη μάνα που δεν γέννησε. Και αυτό αφορά και όλο τον ψιλολίτη γύρω-γύρω, τα χωριά του ψιλολίτη, διότι θα κρεμάσουμε, θα στολίσουμε τα μπαλκόνια όλων των χωριών από τα υφαντά, το μανάδο μας, το γιαγιάδο μας πίσω. Αυτά τα υποτανίες αυτές θα βγουν σαν μια γιορτή του παρελθόντος, σαν μια φωνή του παρελθόντος που μας υποδεικνύει και μας λέει ότι κτηνήσαμε την εποχή αυτή, τη χαμηλώσαμε. Και ίσως αυτή η τέχνη των παλιών ανθρώπων να μας παρακινήσει σε κάτι καινούργιο, σε κάτι που μας επαναπροσδιορίσει, εν πάση περιπτώσει. Έτσι λοιπόν, φανταστείτε το ψιλορίτη, όλα τα χωριά γύρω-γύρω, με προμένα τα μπαλκόνια, θα φαίνεται σαν τριαντάφυλλο από τον ουρανό, σαν τριαντάφυλλο ανοιχτό. Έτσι λοιπόν γιορτάζουμε εδώ στα Ιακύθια με πολλές γιορτές. Θα είναι χορεύτες από την Ισπανία, θα χορεύσουν σε Φλαμέγκο, γιατί και εμάς θα χορεύτες από τα Νόγια και από τη Λύκειο Ελληνίδων, Πόντιες. Θα είναι μόνο γυναικείες παρουσίες. Εκδήλωση βράβευση των διακριθέντων στην καταγραφή κριτικών παραμυθιών και στη συγγραφή νέων παραμυθιών στη μνήμη του Αριστοφάνη Χορδάκη πραγματοποιείται με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, του Δήμου Μινώα Παιδιάδος, του ΔΟΠΑΠΑ και του Κέντρου Τερτικής Λογοτεχνίας. Η εκδήλωση για το παραμύθι στη μνήμη του Αριστοφάνη Χορδάκη και η βράβευση των διακριθέντων στους διαγωνισμούς θα πραγματοποιηθεί στους Αποστόλους στις 3 Ιουλίου 2021. Στην αυλή του Πολιτιστικού Συλλόγου στις 5 το απόγευμα. Τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης έχει κάνει ο Βασίλης Δαμιανάκης. Εγκαινιάστηκε το Πολυδύναμο Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης με έδρα τα Χανιά του και Θεά Αριάδνη, το οποίο πρόσφατα εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Κρήτη 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης.
Τραγικός επίλογος στις διακοπές Γάλλου τουρίστα. Ο 84χρονος βρέθηκε νεκρός το απόγευμα της Τετάρτης στην πισίνα του ξενοδοχείου στη Χερσόνησο. Όχι στα δώρα, με αντάλλαγμα εμβολιασμού, είπε η αυστριακή κυβέρνηση, απορρίπτοντας πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου για την έκδοση δωροκάρτας 50 ευρώ σε όποιον εμβολιαστεί. Οι ξένοι τουρίστες που θα επισκέπτονται τη Γαλλία θα πρέπει να πληρώνουν για τα τεστ κορονοϊού από τις 7 του μήνα, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε συνέντευξή του. Τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ηγεσία της Κίνας αποτελεί το χρέος της δεύτερης οικονομίας στον κόσμο, το οποίο παρά τις προσπάθειες των τελευταίων ετών έχει εκτιναχθεί εκ νέου. Περίπου ένας στους 5 νεαρούς ενήλικους σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται πως ούτε εργάζεται ούτε σπουδάζει, τουλάχιστον για τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου του έτους, ενώ ειδικά οι Αφροαμερικανοί και οι Λατινοαμερικανοί παραμένουν ανενεργοί σε δυσανάλογα υψηλά ποσοστά. Η Τουρκία αποχώρησε σήμερα επίσημα από την Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών, όπως είχε ανακοινώσει το Μάρτιο ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από πολλούς Τούρκους αλλά και τη Δύση. Η γλώσσα της Βόρειας Μακεδονίας ήταν κάποτε μέρος της Βουλγαρικής, δήλωσε η Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Πορτογαλίας, Άννα Πάουλα Ζακαρίας, προκαλώντας κύμα αντιδράσεων στα Σκόπια. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Το παιχνίδι με την Κίνα που θα γίνει στις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής έχει επικεντρωθεί η εθνική μπάσκετ μετά την ήττα από τον Καναδά στο εναρκτήριο παιχνίδι του προολυμπιακού τουρνουά. Η ελληνική ομάδα θα πρέπει τώρα να κερδίσει την Κίνα για να προκριθεί. Επιστρέφει στην μπάσκετ λίγκ Ολυμπιακός αφού η δεύτερη ομάδα του νίκησε και χθες το Μαρούσι 93-87 στο ΣΕΦ, κάνοντας το 3-0 στη σειρά των τελικών για τα play-off ανόδου της Α2 κατηγορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών, ο Χόρστ Ζεχόφερ, επιτέθηκε στην UEFA χαρακτηρίζοντας την απόφασή της για αυξημένη παρουσία θεατών στις κερκίδες των γηπέδων του Euro εντελώς ανεύθυνη την ώρα που επεκτείνεται η μετάλλαξη δέλτα του κορονοϊού στην Ευρώπη. 984. Ο καιρός. Έθριος ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία έως τους 41 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι. Ενημέρωση το πρωί, μουσική όλη μέρα. Αυτός είναι ο 984.